πάμε να βάλουμε στην παρέα μας εδώ, στην πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη καλημέρα. Και στη Μακεδονία. Είστε καλά? Ναι, ναι, μια χαρά. Και μετά τα ποσοστά της δημοσκόπησης χθεσινής, νομίζω ότι θα είστε και καλύτερα. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις έχουν την αξία τους, είναι οι λεγόμενες φωτογραφίες της στιγμής, έχει γίνει κλισέ. Έχει λοιπόν σημασία να μπορούμε να βλέπουμε αυτές τις τάσεις και νομίζω ότι η ξεκάθαρη στροφή προς την καθημερινότητα που θα έλεγα από μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έχει εγκαινιαστεί συνολικά από την κυβέρνηση και τη δράση των βουλευτών, φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κόσμου σε κάποιο βαθμό. Καθημερινότητα και ακρίβεια τα μεγάλα στοιχήματα της κυβέρνησης, κύριε Θεοχάρη, και παράλληλα βέβαια να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην ατζέντα του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου. Σωστό, έχετε δίκιο. Βέβαια, είναι η εβδομάδα του ΕΕ, συνεπώς είναι η εβδομάδα των μεγάλων παγκόσμιων θεμάτων και πράγματι κάνετε μια πολύ καλή σύνοψη του τι είπε ο Πρωθυπουργός εκεί, ο οποίος μίλησε για όλες τις προκλήσεις του κόσμου που αντιμετωπίζει σήμερα. Και εγώ θα, από όσα είπε, θα ξεχώριζα περισσότερο αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και όχι άμεσος για τη χώρα μας, την αναμόρφωση των κανόνων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, ώστε να μπουν στο τραπέζι και χώρες που δεν εκπροσωπούνται. Είπε χαρακτηριστικά ότι το 1 τρίτο των χωρών δεν έχει γίνει ποτέ μέλος. Η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή τρίτη φορά για τρίτη φορά μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Συνεπώς, ζούμε σε έναν δύσκολο επικίνδυνο κόσμο, ο οποίος πρέπει να αλλάξει και αυτός. Όχι όμως μόνο αυτός. Στα πιο καθημάσια, όπως είπατε, οι μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ο Πρωθυπουργός έχει εγκαινιάσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, η οποία είναι σίγουρα ξεχωριστή, θα έλεγα, σε όλη τη μεταπολίτευση. Με την έννοια ότι όσα λέει και όσα λέει ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, αλλά συνολικότερα, υλοποιούνται. Είναι συμβόλαιο, είναι υποσχέσεις. Αυτή η παλιά φράση, το συμβόλαιο με το λαό. Νομίζω ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος το έχει τηρήσει με την σημασία της έννοιας συμβόλαιο. Να είστε σίγουροι ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τις οποίες περιέγραψε σε ένα πρόγραμμα τριετίας στην έκθεση της Θεσσαλονίκης πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν μία προς μία και στο ακέραιο. Μάλιστα, τώρα, κύριε Θεοχάρη, βέβαια είχαμε το προηγούμενο διάστημα και με διάφορα εσωτερικά ζητήματα. Θέλω λίγο να μου πείτε και εσείς πώς τα κατανοήσατε. Αναφέρομαι βέβαια στην επιστολή των 11 στον κύριο Χατζηδάκη και στις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο συνάδελφός σας ανεξάρτητος πλέον, ο κύριος Μάριος Σαλμάς, οι δηλώσεις οι οποίες οδήγησαν στη διαγραφή του από την Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει εσωτερικό ζήτημα στους κόλπους του κυβερνητικού κόμματος? Σε καμία περίπτωση δεν είναι θέμα εσωτερικού ζητήματος. Κοιτάξτε, πρέπει να ξεχωρίσουμε τις περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις βουλευτών οι οποίοι ευλόγως μεταφέρουν, αυτή είναι η δουλειά μας, να μεταφέρουμε τα μηνύματα της κοινωνίας στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό. Πολλές φορές οι κεραίες, αν θέλετε, της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι πολύ πιο ανοιχτές σε σχέση με τις πιέσεις και την καθημερινότητα που έχει ένας υπουργός ή ένας υφυπουργός, και συνεπώς αυτός ο ρόλος είναι κρίσιμος ώστε να γίνονται πάντοτε οι διορθωτικές κινήσεις. Έχει αποδείξει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν είναι ένα μόνο αντιληπτικό κόμμα, ένα κόμμα το οποίο ξεκινάει μπουλντόζα την ευθεία και δεν βλέπει την πραγματικότητα, αντιδράει σε σχέση με την πραγματικότητα όπως αυτή τη βιώνουν οι πολίτες. Άρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ουσιαστικό σημαντικό. Αγγίζουν ένα ζήτημα είτε με τα κόκκινα δάνεια είτε με οτιδήποτε οι βουλευτές, το οποίο είναι υπαρκτό και νομίζω ότι απέδειξε και ο υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα. Δεν λέει κανένας ότι φτάνουν αυτά και δεν πρέπει να γίνουν περισσότερα. Από την άλλη, βέβαια, οι επιλογές του κ. Σαλμά, ο οποίος ουσιαστικά δρούσε ως ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης με κριτική, την οποία αν την κάνεις μια φορά ή κάνεις μια ερώτηση και πάρεις τις δέσεις απαντήσεις, okay, είναι θεμητό, αλλά αν το συνεχίζεις είναι προφανές ότι έχεις επιλέξει ένα πολύ διαφορετικό δρόμο. Νομίζω έδιωξε η Δημοκρατία του κ. Σαλμά. Ο κ. Σαλμάς επέλεξε να φύγει από την Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, κάποιοι συνάδελφοί σας έχουν πει ότι είναι κακό που δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση.
Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να χάνει αρκετά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Το είδαμε και στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, αλλά και στις δημοσκοπήσεις μετά τις ευρωεκλογές. Αν υπήρχε αυτή τη στιγμή μία πιο ισχυρή αντιπολίτευση, δεν θα υπήρχε μεγαλύτερο πρόβλημα στην κυβέρνηση? Σε καμία περίπτωση. Πραγματικά πιστεύω ότι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει ανισορροπία δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Για ποιο λόγο? Πρώτον, διότι εκτονώνει τα συναισθήματα των πολιτών, έτσι, οι οποίοι μπορούν να ταυτιστούν με ισχυρές πολιτικές παρατάξεις καλύτερα και συνεπώς να νιώθουν ότι εκπροσωπούνται μέσα στην κοινοβουλευτική διαδικασία και να μην θεωρούν ότι ακραίες ή άλλου είδους αντιδράσεις πρέπει να υπάρξουν ώστε να μπορέσουν να ακουστεί η φωνή τους. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς η κυβέρνηση όταν νιώθει την ισχυρή σοβαρή αντιπολίτευση εκεί που κάνει λάθη μαζεύεται, διορθώνει και θα έλεγα δεν κάνει καν λάθη διότι ξέρει ότι θα υπάρξει αντίδραση και αυτοπεριορίζεται. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό είναι ότι είναι προφανές ότι στην πολιτική οι προτάσεις, οι καταγγελίες, όλα αυτά φέρουν την προσωπική αξιοπιστία της σφραγίδα αυτού που τις λέει. Έτσι δεν είναι? Αλλιώς, να δώσω παράδειγμα από τον Θεοχάρη, όταν εγώ υπόσχομαι κάτι με ακούτε, και αλλιώς από έναν συνάδελφο, δεν θα πω ονόματα, ξέρω εγώ, του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ ή οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αξιόπιστη φωνή στην αντιπολίτευση, τότε την αντιπολίτευση την κάνει ο ίδιος ο πολίτης και συνεπώς έρχεται ο ίδιος ο πολίτης απέναντι από την κυβέρνηση και νιώθει ο ίδιος την υποχρέωση, αν θέλετε, να κατακρίνει και να... Εσείς τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ τα παρακολουθείτε, κύριε Θεοχάρη? Βεβαίως και με ενδιαφέρον, υπ' αυτή την έννοια, όχι τα παρακολουθήσω για να μπορέσω να, ας το πούμε, ή επειδή έχω επιλογές ή διαλέγω ή προτιμάω κάποιους, τα παρακολουθώ διότι πραγματικά έχουν τη σημασία τους και επηρεάζουν συνολικά το πολιτικό σύστημα. Αν με ρωτάτε για την άποψή μου, βλέπω με λύπη μου μια πτώση, θα έλεγα, του ΣΥΡΙΖΑ, πτώση όχι δημοσκοπική, πτώση με την έννοια της κατάπτωσης του τρόπου με τον οποίο γίνεται ο διάλογος. Αυτό δυστυχώς δεν προμείνει καλές εξελίξεις σε αυτό το τομέα. Δεν βλέπουμε το ίδιο στο ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι μια εκεί πέρα παντελή έλλειψη σοβαρής είτε κριτικής είτε σοβαρών προτάσεων. Δηλαδή δεν νιώθω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να αρθρώσει έναν αξιόπιστο πολιτικό λόγο απέναντι σε αυτόν που αρθρώνει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά.